Ναούμ, κεφάλαιο πρώτο. Μήνυμα ενάντια στην Νινεβή. Βιβλίο που περιέχει το όραμα του Ναούμ του Ελκυσαίου. Εμπιστοσύνη στη σωστική δύναμη του Θεού. Δεν ανέχετε αντίζηλους ο Κύριος ο Θεός. Με φοβερό θυμό παίρνει εκδίκηση. Τους αντιπάλους του ο Κύριος εκδικείται και ενάντια στους εχθρούς του οργίζεται. Ο Κύριος έχει υπομονή και περιμένει. Δεν παραβλέπει όμως την αδικία. Έχει τη δύναμη να τιμωρεί. Βαδίζει μέσα στον ορμητικό ανεμοστρόβιλο και είναι τα σύννεφα η σκόνη των βημάτων. Τη θάλασσα πηγεί και τη στεγνώνει. Κάνει να στερέψουν όλοι οι ποταμοί. Ξεραίνονται τα βοσκοτόπια της Βασάν. Πεθαίνουν τα δέντρα του Καρμήλου και τα άνθη του Λιβάνου μαραίνονται. Μπροστά στον Κύριο τρέμουν τα βουνά. Ταρακουνιούνται οι λόφοι. Έντρομη κραυγάζει γη μαζί της κι όλη η κατοική της. Ποιος υπομένει την οργή του? Ποιος το θυμό του αντέχει το φλογερό? Η οργή του σαν τη λάβα ξεχύνεται. Μπροστά του θρηματίζονται οι βράχοι. Αλλά ο Κύριος είναι καλός και καταφύγει ως μέρα θλίψης. Φροντίζει όσους εκείνων καταφεύγουνε ακόμα και την ώρα του φοβερού κατακλυσμού. Θα καταστρέψει όμως την πόλη που επαναστατεί εναντίον του. Στον Άδη τον Τρισκότεινο θα σπρώξει τους εχθρούς του. Γιατί δεν εμπιστεύεστε τον Κύριο? Θα εξοντώσει πλήρως τους εχθρούς σας και δεν θα σας καταπιέζουν πια. Καθώς είναι μπλεγμένοι τώρα σαν τα αγκάθια και μεθυσμένοι από το πολύ κρασί, θα φαγωθούν από τη φωτιά εντελώς, καθώς κατάξερο άχυρο. Το τέλος της παντοδυναμίας των Ασσυρίων. Από σένα, Νινεβή, προέρχεται εκείνος που σκέφτεται πονηρά και επαναστατεί ενάντια στον Κύριο. Ακούστε όμως τώρα τι λέει ο Κύριος. Όσο κι αν είναι οι εχθροί σας δυνατοί, όσο αναρρύθμιτοι κι αν είναι, θα θεριστούν και αυτό θα είναι το τέλος τους. Εγώ σας έκανα να υποφέρετε, αλλά δεν θα το επαναλάβω. Θα σας λυτρώσω από την κυριαρχία τους, θα σπάσω το ζυγό που κάτω από το βάρος τους στενάζατε. Ο Κύριος λέει στον εχθρόν το βασιλιά. Δεν θα έχεις απογόνους πια να συνεχίσουν το όνομά σου. Μες στον θεόν σου τον ναό θα καταστρέψω τα είδωλα που είναι από ξύλο και από μέταλλο φτιαγμένα. Ο τάφος έχει κιόλας καυτή. Δεν έχεις πια δικαίωμα να ζεις. Ναούμ, κεφάλαιο δεύτερο. Όραμα για την καταστροφή της Νινεβή. Ο αγγελιοφόρος με τις καλές ειδήσεις τρέχει κιόλας απάνω στα βουνά. Το μήνυμα να φέρει της ειρήνης. Γιόρταζε πάλι τις γιορτές σου, λέει του Ιούδα. Εκπλήρωσε τα ταματά σου. Δεν θα περάσει πια από τη χώρα σου σκληρός εχθρός, γιατί έχει ολότελα εξοντωθεί. Οι εχθροί ερήμωσαν τη χώρα, τα μπέλια τα ξερίζωσαν. Αλλά ο Κύριος θα ξαναφέρει τον Ισραήλ στην πρωτινή του δόξη. Έρχεται κιόλας ο χαλαστής να σε χτυπήσει, Νινεβή. Ετοιμάσου για τη μάχη. Πάρτε τα όπλα σας. Λάβετε θέσεις. Βάλτε φρουρούς στο δρόμο. Να τι έρχονται. Οι ασπίδες των πολεμιστών είναι βαμμένες κόκκινες σαν τη φωτιά. Το ίδιο φλογάτες είναι και οι στολές τους. Αστραποκοπούν οι άμαξες έτοιμες να ρηχτούν στη μάχη και πάλλονται τα δόρατα. Οι άμαξες χυμούν μάγρια ορμή στους δρόμους. Αλληλοσυγκρούονται στις πλατείες. Λες κι αναμένει είναι πυρσή ευνίδιες αστραπές. Μέσα στην πόλη ο βασιλιάς καλεί τους αντριωμένους. Εκείνοι τρέχουν μα στο δρόμο τους κοντάφτου. Οι πολιορκητές ορμούν στα τείχη. Έτοιμη είναι η πολιορκητική τους μηχανή. Οι πύλες προς τους ποταμούς ξάφνου ανοίγονται και οι άνθρωποι του παλατιού τα χάνουν. Οι εχθροί διαπομπεύουν το βασιλιά δημόσια, γυμνώνουν τη βασίλισσα και μακριά τη στέλνουν. Θρυνούνε σαν τα περιστέρια οι δούλες της και στιθοδέρνουν. Όλοι τρέχουν να φύγουν από την Νινεβή, καθώς νερά από σπασμένο φράγμα. Σταθείτε, σταθείτε, φωνάζουν. Κι ούτε να δει κανείς πίσω του δεν γυρνά. Αρπάξτε ασήμοι πορθητές, χρυσάφι, αρπάξτε. Η πόλη είναι γεμάτη θησαυρούς. Πληθώρα τα πολύτιμα αντικείμενα. Κούρσεμα, αρπαγή, ξολοθρεμός. Παντού καρδιές σε απόγνωση και γόνατα που τρέμουν. Εξαντλημένα σώματα και πρόσωπα οχρά. Ήσουν κρυψόνα, Νινεβή, όπου αναπαυόταν το λιοντάρι και τα μικρά του με ασφάλεια. Ξεσκιζολέοντας το θύραμά του για να το πάει στις λέενες και στα μικρά του και να το αποθηκεύσει στις κρυψόνας του τις γωνιές.
Εκείνη η γρυψώνα τώρα τι απόγεινε. Φυλάξου, έρχομαι κατά πάνω σου, λέει ο Κύριος του σύμπαντος. Θα μετατρέψω σε καπνό το πλήθος των κτισμάτων σου. Τους νέους σου μαχαίρι θα τους πετσοκόψει και ό,τι αρπάξατε από τους άλλους θα το εξαφανίσω από τη χώρα σας. Των αγγελιοφόρων σου η φωνή δεν θα ακουστεί ξανά. Ναούμ, κεφάλαιο τρίτο. Η τιμωρία για τη διαφθορά της Νινεβή. Αλίμονο στην πόλη με τα τόσα φωνικά. Είναι γεμάτη απάτη και ψευτιά. Είναι γεμάτη λάφυρα και λαιλατιακό. Άκου. Των μαστιγίων πλαταγισμοί. Κρότη τροχών και καλπασμοί αλόγων, τα ρακουνήματα αμαξών. Κοίτα. Οι καβαλάριδες ορμούν, τα ξύφυλλα μπυρίζουν, οι λόγχες αστραποβολούν. Πλήθος οι πληγωμένοι, σωρός τα πτώματα, αναρρύθμιτοι νεκροί. Σκοντάφτουν επάνω στους σκοτωμένους. Και όλα αυτά εξαιτίας της Νινεβή, της πόρνης και της μάγισσας, που σαγηνεύει με τα κάλλη της και τις μαγείες της τα έθνη. Φυλάξου, Νινεβή, έρχομαι κατά πάνω σου, λέει ο Κύριος του σύμπαντος. Θα σου σηκώσω το χιτόνα ως το πρόσωπο και στα έθνη τη γύμνια σου θα δείξω. Θα δούνε την κατάντια σου. Θα ρίξω πάνω σου βρωμιές. Θα συντροπιάσω. Θα σε διαπομπεύσω. Όσοι σε βλέπουνε θα φεύγουνε μακριά σου και θα λένε: πώς ερημώθηκε η Νινεβή. Ποιος θα τη λυπηθεί. Κανείς δεν θα βρεθεί να σε παρηγορήσει. Η τύχη της Νινεβή έχει αποφασιστεί. Νομίζεις πως η τύχη σου θα είναι καλύτερη από τον Θηβών, της πολιτείας που βρίσκεται κοντά στον Ήλο και έχει πολλές θάλασσες γύρω της για προστασία? Αιθίωπες και Αιγύπτιοι αναρρύθμιτοι ήταν υπερασπιστές της. Άνθρωποι από την Πούτ και Λίβη ήταν οι συμμαχοί της. Κι ωστόσο οι κατοικοί της στην εξορία οδηγηθήκαν. Αλυσοδέσαν οι κατακτητές τους άρχοντές της και τους μοιράστηκαν με κλήρο μεταξύ τους. Τα νήπια τα θανάτωσαν στον δρόμο τις γωνιές. Έτσι κι εσύ το ποτήρι θα πιεις της οργής του Κυρίου και θα μεθύσεις με αυτό. Μάτια θα ψάχνεις να βρεις καταφύγιο για να γλιτώσεις. Τα φρούριά σου όλα θα είναι σαν τις σικές και οι υπερασπιστές τους σαν σίκα παραγυμωμένα. Όταν κανείς την άξη τη σικιά, τα σίκα θα πέσουν κατευθείαν στο στόχο. Οι ισχυροί άντρες σου θα γίνουν γυναικούλες. Η χώρα σου θα μείνει απροστάτευτη, ανοιχτή στους εχθρούς. Τα φρούριά σου θα τα καταφάει η φωτιά. Φρόντισε, Νινεβή, να έχεις αποθέματα νερού για την πολιορκία. Ενίσχυσε τα τείχη σου, κάνε λάσπη και καλούπια για να φτιάξεις πλήθες. Και ενώ αυτά θα κάνεις, θα σε αφανίσει η φωτιά. Ο πόλεμος θα σε εξολοθρεύσει. Όσο κι αν έχουν γίνει οι κατοικοί σου πολυάριθμοι σαν τις ακρίδες, θα φανιστούν όπως τα χόρτα από τις ακρίδες. Οι εμποροί σου ήταν περισσότεροι και από του ουρανού τα αστέρια. Αλλά χαθήκαν ξαφνικά σαν τις ακρίδες που φτερά απλώνουν και πετάνε. Οι επόπτες σου ήταν σαν τις ακρίδες και οι διοικητές σου σαν κοπάδια ακριδωμάνες που κάθονται με κρύον καιρό πάνω στους φράχτες. Βγαίνει ο ήλιος και πετούν. Κανείς δεν ξέρει κατά που πάνε. Κοιμήθηκαν για πάντα οι αρχοντές σου των Ασσυρίων βασιλιά. Οι στρατηγοί σου δεν σαλεύουν πια. Οι πολεμιστές σου έχουν σκορπίσει στα βουνά. Δεν είναι κανείς να τους σύναξει. Δεν βρίσκουν γιατριά τα τραυματά σου. Και έχεις θανατηφόρες τις πληγές. Εκείνοι που μαθαίνουν τα όσα έπαθες χειροκροτούν από τη χαρά τους. Γιατί από την επίμονη σκληρότητά σου ποιος ξέφυγε?